Agrίνιο site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Σήμερα κλιμάκια της Ομοσπονδίας, πανέμορφος δεν εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μετά από πρόσκληση του Σωματείου Εργαζομένων και της Γενικής Συνέλευσης, με στόχο να κάνουμε παράσταση στη διοίκηση του νοσοκομείου για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο υπάρχουν κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας των θεσμικών παραγόντων στο νοσοκομείο, το οποίο ο διοικητής τους αντιμετωπίζει με έναν απαξιωτικό τρόπο, και γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ και θα έχουμε μετά παράσταση στη διοίκηση για να δείξουμε τα σημαντικά προβλήματα, και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να διοικείται με αυταρχισμό, αλλά θα πρέπει να έχει την κοινωνική συμμετοχή και των εργαζομένων και στις αποφάσεις, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας. Ζητήματα τα οποία άπτονται αυτής της παρέμβασης θα υπάρχει στο επόμενο χρονικό διάστημα, και σε περίπτωση που η διοίκηση δεν κατανοήσει ότι για να μπορεί να διοικεί σωστά πρέπει να έχει και την αποδοχή και από τους εργαζόμενους στα ζητήματα που έχουν κάνει με τον τρόπο λειτουργίας και των θεσμικών οργάνων, η Ομοσπονδία θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της μετά και από συνάντηση και συνάντηση και συνεννόηση με το Σωματείο Εργαζομένων και τη Γενική Συνέλευση. Αντωνόπουλος, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο των μνημονίων. Εάν τα δημόσια νοσοκομεία και το νοσοκομείο Αγρινίου λειτουργεί, αυτό οφείλεται στις άοχνες προσπάθειες των λιγοστών και αφυδατωμένων εργαζομένων. Υπάρχει μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη στη δημόσια υγεία. Ηρωικά όλο το προσωπικό, οι γιατροί, οι πάντες και το λοιπό προσωπικό δίνουν τον καλύτερο εαυτό, αλλά εδώ υπάρχει ένα ντεζαβαντάζ στις προσπάθειες του προσωπικού που κρατάει ανοιχτό και αυτό το νοσοκομείο. Υπάρχει μια διοίκηση που δεν σέβεται θεσμικά τους λειτουργούς της υγείας εδώ μέσα στο νοσοκομείο. Συμπεριφέρεται αλαζονικά. Συμπεριφέρεται με έναν τρόπο, λες και είναι μαγαζί δικό του. Εάν αυτόν τον τρόπο τον υιοθετεί Αριστοτέλους 17, επειδή λένε ότι είναι θειασότες τουλάχιστον της Δημοκρατίας, αφήστε της αριστεράς, εδώ και τώρα να πάρουν θέση κι αυτοί. Διαφορετικά καλύπτουν τη διοίκηση στο Αγρίνιο για να κάνει αυτά τα πράγματα εδώ. Εμείς δεν τα αφήσουμε αυτό εδώ, γιατί δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε, όχι τόσο εμείς όσο η κοινωνία στον 8ο χρόνο των μνημονίων. Θα κάνουμε παράσταση και θα απαιτήσουμε, δεν θα ζητήσουμε, από τη διοίκηση να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Το νοσοκομείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το νοσοκομείο είναι ταγμένο στην υπηρεσία των πολιτών τη δύσκολη στιγμή της ζωής τους. Δεν είναι τσιφλίκι κανένα. Το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας βρίσκεται σήμερα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο του Αγρινίου, μετά από κάλεσμα του Σωματείου, σε προγραμματισμένη γενική συνέλευση, και έχει να κάνει με την ενημέρωση των συναδέλφων πάνω σε γενικότερα ζητήματα που απασχολεί τον κλάδο, κυρίως το νομοσχέδιο το καινούργιο που είναι στα σκαριά για τις ενοποιήσεις των νοσοκομείων, για τους νέους οργανισμούς, αλλά και για το νέο σύστημα αξιολόγησης που έχει φέρει η κυβέρνηση στο προσκήνιο. Εκτός από αυτά, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την αλαζονική συμπεριφορά, όπως μας καταγγέλθηκε, της διοίκησης του νοσοκομείου απέναντι στους συναδέλφους. Δεν είναι τυχαίο αυτό το φαινόμενο, το συναντάμε και σε άλλα νοσοκομεία. Εκείνο που πρέπει να καταστεί σαφές είναι το εξής. Σήμερα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, στέκονται στα πόδια τους, έστω σε μερικές περιπτώσεις και υποτυπωδώς, χάρη στον ηρωισμό και στην εργατικότητα των απλών εργαζομένων. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει κατανοητό στις διοικήσεις, οι οποίοι πρέπει να έχουν αγαστή συνεργασία και όχι μόνο. Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΕΔΗΝ. Το κοινωνικό κράτος εδώ και 7 χρόνια βάλεται με σκοπό να αντικατασταθεί και να λειτουργήσει υποβαθμισμένα. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε υποβάθμιση, σε στελέχωση, σε χρηματοδότηση, και δυστυχώς πέραν του γεγονότος ότι χρηματοδότηση και στελέχωση δημιουργεί ένα προσωπικό το οποίο συνεχώς βάλεται και ο ρόλος του δυστυχώς δεν είναι ο πραγματικός του ρόλος. Στο νοσοκομείο του Αγρινίου έχουμε μία αυταρχική διοίκηση, μία διοίκηση που δυστυχώς δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, μία διοίκηση η οποία δεν έχει κανένας είδους συνεργασία είτε με τους συλλόγους είτε με τους φορείς του νοσοκομείου, ούτε τους θεσμικά εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων. Και δυστυχώς η αυταρχικότητα αυτή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η Ομοσπονδία στα πλαίσια της θεσμικής της λειτουργίας, το γεγονός ότι η Ομοσπονδία ο ρόλος της είναι να εκπροσωπεί τους εργαζόμενους και να
να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται για να παρέμβει, βρίσκεται εδώ σήμερα, θα δώσει μια απάντηση στην κακή διαχείριση από την πλευρά του διοικητή και θα δώσει την απάντηση προς τα πάνω, η οποία θα είναι ότι εάν δεν μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, υπάρχουν λύσεις, υπάρχει από την πλευρά του Υπουργείου, πρέπει να δοθεί λύση.